Κύριε Καραθανασόπουλε, πείτε μας το μόνο, ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίει ούτε ο κακός το ριζικό μας, ούτε ο Θεός που μας μισεί. Για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν βρέχει να πνιγόμαστε, όταν υπάρχει φωτιά να καιγόμαστε, όταν πέφτουν χιόνια να αποκλειζόμαστε, είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Και έχουν τεράστιες ευθύνες και οι κυβερνήσεις, οι σημερινοί και οι προηγούμενες, και οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές. Γιατί διαμόρφωσαν με τις πολιτικές τους ένα κράτος το οποίο είναι επιλεκτικά ανίκανο στο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, είναι επιλεκτικά ανίκανο στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού, και ταυτόχρονα είναι επιλεκτικά πολύ ικανό, πάρα πολύ ικανό, να εφαρμόζει τις αντιλαϊκές και τα πολιτικές, τα εργατικά μέτρα, να διαμορφώνει υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τις κερδοφορίες του, να συμμετέχει σε υπεριαλιστικές εκστρατείες και πολέμους. Ποιο κράτος όμως αυτό θέλει τους πολίτες του να πνίγονται, να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, προσέξτε, θα τις περιουσίες τους να βουλιάζουν, και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού στην κάλπη να καταποντίζεται. Είναι το αστικό κράτος. Είναι το αστικό κράτος στο οποίο στο επίκεντρό του δεν έχει την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, στο επίκεντρό του έχει την ικανοποίηση των αναγκών της κερδοφορίας, και στο όνομα του κέρδους θρυνούμε νεκρούς στο βωμό της κερδοφορίας. Αυτό έγινε και με το δυστύχημα στα Τέμπη, αυτό έγινε και με όλα τα υπόλοιπα τραγικά περιστατικά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή πλέον βάση από τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί δεν μπορείτε να, κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν σήμερα όλα αυτά τα μέσα για να κάνουμε τις απαραίτητες ολοκληρωμένες μελέτες, να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές πρόληψης αλλά και προστασίας από τέτοιες μεγάλης έκτασης καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. Αλλά γιατί δεν γίνεται αυτό? Όχι γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά για τα χρήματα κατευθύνονται στο να δημιουργηθούν υποδομές που προστατεύουν τις ανάγκες του κεφαλαίου, γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνη που έχει αφήσει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοχήρωτη από τέτοιου είδους φαινόμενα, βάζοντας τα πάντα στην προκρούστια λογική του κόστος-όφελος. Δηλαδή, αν είναι αποδοτικά τα έργα, αν τα έργα τα οποία δημιουργούνται ευνοούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και κοιτάξτε, κάναμε, να ολοκληρώσω, επιτρέψτε κύριε Πετούρη, κάναμε τους νέους οδικούς άξονες. Σε κανένα οδικό άξονα δεν υπήρχε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν περιοχές λόγω των οδικών αξώνων. Κάναμε τη νέα σιδηροδρομική χάραξη. Η περιοχή συνολικότερα της Αχαΐας είναι μια περιοχή αποκλεισμένη, γιατί δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής λόγω της σιδηροδρομικής γραμμής. Όλα αυτά λοιπόν γιατί έγιναν? Για να περιοριστεί το κόστος και να αυξηθεί η κερδοφορία. Γι' αυτό λέμε σήμερα ότι στις σημερινές συνθήκες το ελπιδοφόρο ποιο είναι? Ότι ο λαός οργανώνεται, προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται, να εκφράσει την αλληλεγγύη του, δημιουργώντας επιτροπές αγώνα για να προστατεύσει την ίδια τη ζωή και τον μέλλον του, το αύριο. Γιατί αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι πλήρη αποζημίωση, αποκατάσταση του συνόλου των καταστροφών που έγιναν, για να μπορέσει να ορθοποδήσει πάλι ο λαός. Και αυτό θα γίνει με την πάλη. Γιατί όλο αυτό, γιατί όλο αυτό, για όλα αυτά φταίνουν όλες οι κυβερνήσεις με το νομοθετικό πέσο που δημιούργησαν.